Και σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτρο φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Μαλάμου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή. Χαίρετε κύριε Παπά και ευχαριστώ εγώ για την τιμή, την πρόσκληση και τη χαρά να είμαι πάλι μαζί σας. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα που τονίσαμε και εμείς στην εισαγωγή μας, αυτό που προσπαθούμε να διερευνήσουμε σήμερα, το πρόβλημα του κακού στο έργο έγκλημα και τιμωρία. Ναι, ευχαριστώ. Ήδη, όπως το είπατε, το πρώτο στάδιο για το έγκλημα του Ρασκόλνικοφ είναι η φτώχεια, δηλαδή η εξαθλιωτική φτώχεια. Για αυτή μιλήσαμε. Και το πώς τη διαχειρίζεται ο κεντρικός ήρωας. Και βέβαια είναι το πνεύμα της εποχής. Μην ξεχνάμε το πνεύμα της εποχής. Όταν λέει κάποια στιγμή που ακούγεται η συζήτηση και από τον φίλο του και από άλλους, εγκλήμα δεν υπάρχει. Είναι μόνο μια διαμαρτυρία ενάντια στην κακή κοινωνική διάρθρωση. Mm-hmm. Αυτό ακούγεται σαν απόφθεγμα μέσα στο έργο κάποια στιγμή και επαναλαμβάνεται. Το επαναλαμβάνω κι εγώ. Έγκλημα δεν υπάρχει, λέγανε οι σοσιαλιστές της εποχής. Είναι μόνο μια διαμαρτυρία ενάντια στην κακή κοινωνική διάρθρωση. Αυτή είναι η υπερηραίουσα ατμόσφαιρα, όπως λέμε, mm-hmm. του εγκλήματος και τιμωρία, δηλαδή των ανωτέρων τάξεων, των φοιτητών, ο χώρος των φοιτητών και ο τρόπος σκέπτεστε. Γιατί ένας από αυτούς είναι ο Ρασκόλνικοφ. Και μάλιστα λέει, αυτά ακούγονται συνεχώς, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ακούει μια τυχαία συζήτηση ο Ρασκόλνικοφ πριν διαπράξει τον φόνο, και εδώ θα περάσουμε σε ένα δεύτερο σημείο που το είχα για πιο μετά, αλλά δεν πειράζει, ας το προτάξουμε. Είναι τα σημεία, τα σημάδια για την ακρίβεια, το πώς εμφανίζεται το κακό. Έχω στο νου μου να πράξω κάτι, μπορεί και καλό να πράξω. Και περιμένω κάποια σημάδια. Δύο σημείες θα τις λέγανε οι αρχαίοι. Είχανε τους ιονούς, το πέταγμα των πουλιών, είχανε τις μεταμαντία, είχαν. Και εμείς έχουμε. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Δηλαδή, για να πάω σε μια φράση σύγχρονη που είναι τόσο πολύ, θα πω πάλι τη λέξη, viral σε όλα τα μέσα και τα έξω. Την ακούω από μικρά παιδιά μέχρι δεν ξέρω ποιες ηλικίες. Η πιο ανόητη φράση που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια ως μεγάλη αλήθεια του Κοέλο, του γνωστού συγγραφέα της παραλογοτεχνίας, θα έλεγα, που έχει γράψει τον Αλχημιστή. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν θα συμμαχίσει μαζί σου για να το πετύχεις. Ουδέν δαιμονικότερον, δεν θα πω αναλυθέστερον, τούτου. Και το επαναλαμβάνω. Ο Πάολο Κοέλο είπε το πιο μεγάλο ψέμα και την πιο παραπλανητική φράση που μπορεί να υπάρξει για το σύγχρονο άνθρωπο. Ο οποίος, ενώ είναι ορθολογιστής σε όλα, τα παρατάει όλα και γίνεται ξαφνικά μη ορθολογιστής. Όπως ο Ρασκόλνικοφ. Δηλαδή, και όταν μιλάμε για ορθολογισμό, να εξηγούμαστε, δεν εννοούμε τη λογική που είναι δωρεά του Θεού και το μυαλό μας πρέπει να μπει πρώτα να δουλέψει και μετά τα υπόλοιπα. Μιλάμε για τον ράσιοναλισμό του 19ου αιώνα, που είναι η λατρεία της επιστήμης και του θετικισμού και του ολισμός του Φόιερμπαχ, να μην πάμε στη φιλοσοφία της εποχής, που είναι ότι η επιστήμη έχει τα όρια του κόσμου. Και κάπου φτάνουμε και σήμερα από άλλους δρόμους, βέβαια. Και ένας απόλυτα ορθολογιστής άνθρωπος, όπως είναι ο Ρασκόλνικοφ εδώ, και πολλοί από εμάς σήμερα, ξαφνικά γίνονται προληπτικοί και πιστεύουν στα σημάδια. Το σημάδι του Ρασκόλνικοφ, μάλλον πιο πριν, θα σας πω μία φράση που με είχε μαρκάρει πολλά χρόνια πριν σε συζήτηση με τον πατέρα Αρτέμιο τον Γρηγοριάτη, τον σπουδαίο μοναχό. Ο πατήρ Αρτέμιος, που είναι και θετικός επιστήμονας, σε συζήτηση πώς γέμισε το Άγιον Όρος με παιδιά ερείπια της ζωής από μέχρι σατανισμούς που σπουδάζαν θετικές επιστήμες, κατάπληκτη του λέω, μα απαιτώ από ανθρώπους που σπουδάζουν θετικές επιστήμες να είναι ορθολογιστές απόλυτοι. Να, δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Και γυρίζει και μου λέει με το πιο φυσικό ύφος του κόσμου. Και τι νομίζεις ότι είναι ο ορθολογισμός, επαναλαμβάνω, αυτού του τύπου, η επιστήμη? Είναι ένα δεκανίκι του διαβόλου να σε βγάλει από την εκκλησία και μετά θα το πετάξεις ως εντελώς άχρηστο. Εφόσον βγήκες από την εκκλησία, δεν σου χρειάζεται ορθολογισμός. Και είσαι ικανός
να οικειοποιηθείς οποιαδήποτε ανόητη θεωρία, οποιαδήποτε πρόληψη πάνω από κάθε αγράμματο άνθρωπο και κάθε τι που δεν έχει όριο. Ομολογώ ότι ήταν μια πολύ κέρια φράση αυτή. Έχουμε λοιπόν τον Ρασκόλνικοφ, ο οποίος ενώ ήταν και μάλιστα απορεί, λέει πώς έγινε ξαφνικά εγώ προληπτικός. Είναι σε ένα τυχαίο καφενείο και ακούει πάλι το όνομα της Τοκογλύφας, της ιδιαίτερης Τοκογλύφας, και ακούει ένα φοιτητή και έναν πρώην αξιωματικό, εγώ θα τη σκότωνα χωρίς καμία τύψη. Δηλαδή όσα σκέφτεται ο ίδιος και λέει, μα αυτή και τα λόγια δεν είναι άνθρωπος αυτή, είναι μία ψήρα. Το είπαμε και χτες. Η Τοκογλύφα είναι μία ψήρα. Θα τη σκότωνα χωρίς καμία τύψη και θα έκανε καλό στην ανθρωπότητα. Και όσα σκέφτεται ακριβώς ο Ρασκόλνικοφ, το σύμπαν συνωμοτεί να επιτύχει το στόχο του, ακούει τα λόγια του από έναν άγνωστο σε ένα άγνωστο μέρος εντελώς τυχαία. Αυτό, ένα. Το πώς προχωράει αυτό το πράγμα. Ξέρετε κάτι, κάποτε ο πατήρ Ανανίας Κοστένης μου είπε την ολόκληρη μια ιστορία από τον Γέροντα, τον Άγιο Πορφύριο πλέον, τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, το πώς τα σημάδια αυτά πάνε, για να το πούμε για μια και μιλάμε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, ότι είναι τόσο επικίνδυνα ακόμα και αν προέρχονται από τον πιο ιερό χώρο που υπάρχει. Ο Άγιος Πορφύριος μάλωσε πάρα πολλοί ανθρώπους, μου έλεγε ο πατήρ Ανανίας, που ανοίγαν το Ευαγγέλιο, προσέξτε τι λέω, το Ευαγγέλιο, για να βρουν απάντηση σε κάποιο πρόβλημα. Μία λέξη, μία φράση, α, να το. Και δυστυχώς ξέρω και εγώ πλέον, μετά από πολλά χρόνια ζωής που έχω ζήσει, δόξα τω Θεώ, ανθρώπους οι οποίοι περάσαν τη ζωή τους υπακούοντας τα σημάδια, τα οποία δεν βγήκαν ποτέ. Και τα σημάδια τέτοια από τα Ιερά Βιβλία. Αυτό για το επικίνδυνο των σημείων. Και για να πάμε στο δικό μας, το ακραίο στα σημάδια, το δίνει το πώς έρχεται το κακό, έτσι. Εξηγώ, δεν έχω φύγει. Το ναι, κακό βεβαίως, εμφανίζεται με πολλούς τρόπους. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Βεβαίως. Στο καθημάς έγκλημα και τιμωρία που είναι η Φραγκογενού, είναι η φώνη του Παπαδιαμάντη, και θυμίζω βέβαια ότι έχουμε μετάφραση του Παπαδιαμάντη από τα γαλλικά βέβαια, καταπληκτική μετάφραση, που έχει εκδοθεί από τον Δόμο και την επιμέλεια του κυρίου Νίκου Τριανταφυλόπουλου και της Λαμπρινής Τριανταφυλοπούλου, το έγκλημα και τιμωρία από τον Παπαδιαμάντη που πάρα πολύ το επεξεργάστηκε και μας έδωσε τη δική του άποψη και το πώς φτάνει στο κακό και στο φόνο, όχι ένας φοιτητής που θα δούμε ότι ο προβληματισμός του Ρασκόλνικοφ, όπως ήδη έχει ακουστεί, είναι ένας πολύ προχωρημένος φιλοσοφικός προβληματισμός, αλλά μια αγράμματη γυναίκα του λαού που πάει και στην Εκκλησία. Η Φραγκογενού, τον έχει κάνει ήδη τους πρώτους φόνους των μικρών κοριτιών, βρίσκεται κάποια στιγμή, αισθάνεται τις τύψεις, τις ερηνίες των αρχαίων να την πνίγουν και αισθάνεται ότι δεν πάει καλά. Δεν κάνει το θάρεστο έργο που νόμιζε στην αρχή. Και πάει στην Εκκλησία και ζητάει σημάδι. Σημάδι από τον Άγιο Γιάννη, τον κρυφό, που ξέρει τους κρυφούς καημούς. Και λέει, Άγιο Γιάννη μου, αν κάνω καλό, δώσ' μου ένα σημάδι. Και βγαίνοντας από την Εκκλησία, της δίνει, σε εισαγωγικά της το δίνει ο Άγιος Γιάννης το σημάδι, που είναι τι? Δύο παιδάκια που είναι μπροστά στο πηγάδι, τα αδελφάκια, τα κοριτσάκια που είναι στο πηγάδι, και τα. Οπότε λέει, να, μου δίνει ότι κάνε μία έτσι και πέτα τα μέσα. Ναι. Και συνεχίζει. Πήρε σημάδι, προσέξτε, από τον Άγιο Γιάννη. Και θυμάμαι κάτι που διάβασα και με σόκαρη στον μεγάλο γέροντα, τον γέροντα Εμιλιανό, τον Σίμωνα Πετρίτη, που λέει, θα πεις στο Θεό, θέλω να κάνω φόνο. Εάν θα το πεις εσύ, γιατί μιλάμε για τη δική μας αλήθεια πια, θα νομίσεις, λέει, ναι, ο Θεός θα σου πει κάντον. Ναι. Δεν θα είναι ο Θεός, θα είσαι εσύ. Δηλαδή δεν θα είναι καν ούτε ο Θεός, θα είναι ο άλλος, που λέει ο Ντοστογεύσκη, και πάει και ο Ρενέ Ζιράρ, το έχει πάει πολύ μακριά αυτό με τον άλλον στο έργο, δηλαδή ποιος είναι ο άλλος, και ο άλλος είναι ο διάβολος. Το κακό είναι ενυπόστατο. Στον Ντοστογεύσκη είναι σαφές. Και αυτό είναι πολύ μακριά, ξέρετε, ξεκινάει. Γιατί το έγκλημα και τιμωρία, κατά τη δική μου γνώμη, είναι η πρώτη ουσιαστικά τραγωδία στα μέτρα της αρχαίας τραγωδίας. Δηλαδή το τραγικό πρόσωπο. Ο Ρασκόλνικοφ δεν είναι καρικατούρα ελαφράς μορφής, όπως είναι οι προηγούμενοι ήρωες, που είναι στα όρια. Ο Ντοστογεύσκη έχει και πάρα πολύ χιούμορ, δηλαδή πολύ σατυρικό πνεύμα, για την ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι ο άνθρωπος του υπογείου, έτσι,
είναι, που είναι στα όρια του κωμικού. Ο Ρασκόλνικοφ είναι τραγικότατος. Και στην πιο τραγική, το λέω πλεονεκτικά, τραγωδία του παγκόσμιου δραματολογίου, στον Ειδίποδα Τύρανο, όταν ξέρετε βγαίνει ο Δίποδας αυτοτυφλωμένος πια, με τη φοβερή τύφλωση που έκανε με τις περώνες της Ιωκάστης, ο χορός έντρομος λέει, ο εξάγγελος μάλλον που φέρει τα νέα από μέσα, που διηγείται πώς έγινε, «Δαιμόνων της δείκνηση». Ου γαρ ανδρών, ουδής γαρ ανδρών. Ή παρήμενε γκίθεν. Κάποιον δαιμόνων της, γενική διαιρητική. Κάποιος από τους δαίμονες, το αφήνω έτσι, δεν το μεταφράζω, του έδειξε που είναι να πάρει την περώνη και να χτυπήσει τα μάτια του. Κανένας από εμάς που ήμασταν παρόντες. Και το επαναλαμβάνει ο ίδιος. Και όταν λέει ο Ρασκόλνικοφ, πώς το έκανες τον Ορδάη όταν εξομολογείται στη Σόνια το έγκλημά του ότι αυτός σκότωσε τη Λισαβέτα και μετά φαίνεται όλο το έγκλημα το διπλό, λέει ο δαίμονας με έβαλε. Ο διάβολος το έκανε. Δίνει εκεί την απάντηση. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και βέβαια μετά ξεκινάει όλος ο διχασμός. Δηλαδή όλο το πρόβλημα είναι το πρόβλημα του κακού, είναι το πρόβλημα της ελευθερίας του ανθρώπου, πιστεύω. Και η ελευθερία του ανθρώπου παίζεται στο ότι στο πώς εγώ αντιλαμβάνομαι την αλήθεια πρώτα. Ο άνθρωπος επιλέγει την ελευθερία του και από εκεί και μετά επιλέγει την, γιατί αυτό θέλει να πει ο Ντοστογεύσκη, δηλαδή για να πάμε, έχω παραλείψει τα πάντα, ξέρετε, και από βιβλιογραφία και από όλα και έκανα μια, προσπαθώ μια δική μου ανάγνωση. Αλλά όλη η λογοτεχνία της εποχής, όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα, τα έχει αφομοιώσει ο Ντοστογεύσκη. Ότι το περιβάλλον διαμορφώνει τον άνθρωπο, που έλεγε ο Ρουσό, με τον Εμίλιο και όλα τα άλλα. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, δημιουργείται από το περιβάλλον. Αυτό αναιρείται πλήρως τον Ντοστογεύσκη. Ο άνθρωπος είναι η ελευθερία του. Και η ελευθερία του ανθρώπου είναι η αυτονομία του. Που μπορεί να φτάσει στα απότατα όρια. Θα φτάσει στα απότατα όρια, ακριβώς. Θα φτάσει στα απότατα όρια και θα φτάσει στο φόνο. Και μην ξεχνάμε ότι το κακό βασιλεύει σε όλο το έργο του Ντοστογεύσκη. Δηλαδή μπορεί να είναι ο μέγας συγγραφέας που δίνει το φως και δίνει τη λύτρωση γιατί είναι βαθύτατα πιστός. Και όπως έχει πει και υπάρχει στην αλληλογραφία του και το ξέρω είναι μια φράση διάσημη, για μένα η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και αν ο Χριστός με πείθανε απολύτως ότι ο Χριστός και η αλήθεια είναι κάτι διαφορετικό, πάλι θα προτιμούσα τον Χριστό, από την αλήθεια. Αλλά ο δρόμος του Ντοστογεύσκη, όπως και των ονειρών του, για αυτό για το φως, για το Χριστό, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το έργο είναι γεμάτο σκοτάδι. Ξεκινώντας από το υπόγειο, δεν είναι οι σημειώσεις που είναι ο τίτλος αυθεντικός. Σημειώσεις από το υπόγειο. Το υπόγειο είναι το υπόγειο της ψυχής μας ουσιαστικά. Δηλαδή θα το πεις υποσυνείδητο, θα το πεις ασυνείδητο, θα το πεις το σκοτεινό μας βάθος. Αυτό το σκοτάδι είναι που τροφοδοτεί το έργο του Ντοστογεύσκη και μάλιστα είναι γνωστό ότι οι αρνητικοί ήρωες στο έργο του γραφόταν πολύ πιο, δηλαδή τους έφτιαχνε τους αρνητικούς του ήρωες πάρα πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα από ό,τι έκανε τους θετικούς. Δηλαδή έφτιαξε αίμα, να το πω σε απλά ελληνικά, να φτιάξει έναν θετικό ήρωα. Ξεκίνησα με τον πρίγκιπα Μίσκιν, που ήταν το πρόσωπο, απόλυτα καλός άνθρωπος, το πρόσωπο του Χριστού, αλλά πέτυχε, τον τρελάναμε. Ότι όπως θα τρελαίναμε ίσως στον Χριστό αν κατέβαινε στην εποχή μας. Το λέω χαριτολογώντας. Είναι αποτυχημένος, καταλαβαίνετε, μεγαλειώδες έργο και το πολύ αγαπημένο μου. Θα έλεγα και το πιο αγαπημένο μου έργο εμένα είναι ο Ηλίθιος. Και ταυτοχρόνως το παίξιμο με τα ονόματα του Ντοστογεύσκη είναι φοβερό. Όπως κάθε μεγάλο συγγραφέα. Ο πρίγκιπας Μίσκιν είναι αποτυχημένος Χριστός. Και ο απόλυτα καλός άνθρωπος μετά, στο τελευταίο έργο το μεγάλο, είναι ο Αλεξέη, ο δόκιμος καλόγερος από τους Καρμαζόφ, ο μικρότερος των Καρμαζόφ. Και πάλι μπροστά στον Ιβάν δεν πιάνει η μία. Στον αρνητικό ήρωα, στον άθεο αδελφό του. Δηλαδή ο κόσμος του ίδιου του Ντοστογεύσκη, και ξέρουμε και τα πάθη που τον καταδυναστεύανε, τη καρτοπεξία και πολλά άλλα. Γι' αυτό το είναι πολύ εύκολος και πολύ γνωστός ο κόσμος του σκότους. Αυτός ο ζωφερός κόσμος. Έτσι. Κυρία Μαλάμου, στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα. Κυρία Μαλάμου, να πούμε λίγο περισσότερο στο ζήτημα της δολοφονίας.
Ναι. Ίσως εδώ βεβαίως θα χρειαζόταν να έχουμε και την άποψη ενός εγκληματολόγου για όλα αυτά, ναι, που θα θέσουμε. Θα ήταν όντως πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν ένα έγκλημα, έχουμε μια δολοφονία, διπλή δολοφονία που διαπράττει ο Ρασκόλνικοφ. Και θα έλεγα, συγγνώμη, σας κόβω, ένα αστυνομικό θέμα κατευθείαν, έτσι. Αστυνομικό θέμα. Δηλαδή, ακριβώς, μην ξεχνάμε τη δομή, mm-hmm, γιατί και όλα μετά. Σας έκοψα. Παρακαλώ. Όλα ένα αστυνομικό πρόβλημα, στο οποίο ξέρουμε εξ αρχής τον δολοφόνο, έτσι. Δεν είναι, mm-hmm, όπως στο Χίτσκοκ τον μεγάλο και όλοι επηρεάστηκαν. Mm-hmm. Ξέρω, ψάχνω και στην τελευταία στιγμή στην Αγκάθα Κρίστη. Mm-hmm. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα την αστυνομική λογοτεχνία, ξέρετε, την καλή, mm-hmm, αστυνομική λογοτεχνία. Ψάχνουμε και στην τελευταία γραμμή του βιβλίου βρίσκουμε τον δολοφόνο. Εδώ είναι το παράδοξο, ότι είναι ένα πρόβλημα αστυνομικό που ο δολοφόνος στις πρώτες σελίδες είναι δεδομένος, όπως είναι, πάλι θα αναφερθώ στην αρχαία τραγωδία, στον Ειδίποδα Τύρανο. Mm-hmm. Έχει γραφτεί γι' αυτό μια πολύ σπουδαία μελέτη του Jean-Pierre Vernant, ενός από τους μεγάλους Γάλλους της ανθρωπολογικής σχολής που έχουν κάνει εξαιρετικές ερμηνείες στα αρχαία κείμενα, που λέει η δομή του, η ενηγματική δομή του Ειδίποδος Τυράννος είναι ένα αστυνομικό πρόβλημα. Ποιος σκότωσε το Λάιο. Mm-hmm. Ναι. Και εδώ το αστυνομικό πρόβλημα, που θα μπορούσε να είναι ένα απλό ότι είναι, ξεκινάει δεδομένος ο δολοφόνος και μετά πάμε, το έργο εξελίσσεται στην υπόλοιπη κατάσταση. Ακριβώς. Τι θα γίνει μετά. Mm-hmm. Τον έκανε στο φόνο. Μετά τι κάνουμε. Ναι, ναι. Ωστόσο λοιπόν έχουμε ένα έγκλημα, μια διπλή δολοφονία όπως είπαμε. Μιλάμε ίσως για την χειρότερη έκφραση του κακού, για το χειρότερο κακό, την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, που γίνεται σε τούτη εδώ την περίπτωση και εκ προμελέτης και εκ προθέσεως και με δόλο, να εξηγήσουμε. Βεβαίως, ότι δόλος, αυτή είναι δολοφονία. Έτσι, δόλος αυτό, το δίκαιο. Μην μπερδεύουμε το φόνο με τη δολοφονία. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί στα ελληνικά τα έχουμε μπλέξει όλα πλέον. Πολύ καλά φόνος κάνετε. Μπορεί, λέει ο Ντοστογεύσκη, πάλι σας κόβω όμως. Παρακαλώ, παρακαλώ, σας ακούμε. Ο φόνος είναι, να γίνει, να σκοτωθεί κάποιος, να σκοτώσεις, mm-hmm, κάποιον. Κάποιος σκοτώνει κάποιον άλλον, mm-hmm, αφαιρεί τη ζωή. Δολοφονία είναι να την έχω στημένη στον άλλον, να το, mm-hmm, έχω οργανώσει. Είναι αυτό που λέμε εκ προμελέτης. Για το φόνο δε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο Ντοστογεύσκη γράφει στον αιώνιο σύζυγο ότι ο κάθε ένας μας, προσέξτε το, καθένας, mm-hmm, από όλους εμάς τους ανθρώπους του κόσμου, είναι επίδοξος ή δυνάμη φωνιάς, mm-hmm, όχι δολοφόνος, επαναλαμβάνω, mm-hmm, φωνιάς. Αν τύχει η συγκυρία και το όπλο στη θέση του. Προσέξτε το. Mm. Εάν η συγκυρία το φέρει και βρεθεί το όπλο στη θέση του. Νομίζω το καθημερινό δελτίο ειδήσεων μας πείθει. Προφανώς. Προφανώς. Οπότε πάμε εδώ πια στη χειρότερη μορφή που είναι η δολοφονία. Συνεχίστε και συγγνώμη. Mm-hmm. Ο δόλος λοιπόν, είπαμε, υπάρχει. Λέμε ότι δόλος το δίκαιο, για να δώσουμε έτσι και μια εξήγηση, ονομάζεται η τέλεση μιας άδικης πράξης με πρόθεση ή τουλάχιστον αποδοχή του κακού που μπορεί να προκληθεί. Όλα αυτά συμβαίνουν και υπάρχουν, καθρεφτίζονται στο πρόσωπο του Ρασκόλνικοφ. Όμως ο άνθρωπος αυτός επιλέγει να, ο ήρωας αυτός καλύτερα, επιλέγει να ιδεολογικοποιήσει αυτό το δόλο μέσα από μια άρρωστη θεωρία κατά την οποία προχωρά και στη διάκριση των ανθρώπων ανάμεσα σε κοινούς και εξαιρετικούς. Όλο αυτό δεν εμπεριέχει μια ίσως εωσφορική άποψη για τον ίδιο τον κόσμο, για την ίδια την κτήση, για την ίδια θέση του ανθρώπου και τα μέτρα του μέσα στον κόσμο αυτό. Ακριβώς. Τα είπατε όλα, νομίζω. Δηλαδή αυτό, ο εωσφορισμός, γιατί το κακό, να μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα του κακού είναι η αρχή της δημιουργίας, στην αρχή της δημιουργίας. Mm-hmm. Στον κήπο της Εδέμ, το δέντρο του Ιδένε καλών και πονηρών. Και ο άνθρωπος επιλέγει. Δηλαδή το κακό, και πάμε στον αρχαίγονο φόνο, θέλετε να πάμε στον Κάιν. Mm-hmm. Δηλαδή, και πώς έρχεται το κακό στον κόσμο. Ο φόνος είναι στην αρχή του κόσμου. Και η επιλογή. Δηλαδή η ανθρώπινη ελευθερία, πιστεύω, είναι όλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα στον Ρασκόλνικοφ τίθεται πολύ πιο πέρα και το λέει ξεκάθαρα. Θέλετε να το διαβάσετε, όταν εξηγεί ο ίδιος πως δεν είναι, λέει, πρώτα πήγα να σκότωσα από φτώχεια. Αν σκότων από φτώχεια, λέει και στην αδελφή του, όταν εξηγεί στην Ντούνια τι έκανε, και στην Σόνια. Αν σκότων από φτώχεια για να βοηθήσω εσένα και τη μητέρα μου, θα ήμουν ευτυχισμένος.
Βέβαια, αυτό σήμερα μπορεί να έχει γίνει μια. Πάμε σε άλλα επίπεδα και σε άλλα μονοπάτια. Αυτό που είπα στην αρχή, δεν υπάρχει έγκλημα, υπάρχει μόνο διαμαρτυρία. Και έχουμε ιδεολογικοποιήσει σήμερα την τρομοκρατία και τρομοκράτες να τους κάνουμε και ήρωες. Δεν θα πω άλλα, οι νοούντες νοησάτωσαν. Φτάσαμε ακριβώς, δηλαδή ξεπεράσαμε τον Ρασκόλνικοφ. Γι' αυτό είναι τόσο επίκαιρος ο Ντοστογεύσκης στην εποχή μας. Αυτό είναι αυτό που είπατε. Μάλιστα, κυρία Μαλάμου, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θέλουμε να θέσουμε στη συζήτησή μας αυτή. Γιατί όποιος διαβάσει το έγκλημα και τιμωρία, δεν μπορεί κάποιες φορές θα σκεφτεί. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι καλά. Με αυτό που συνηθίζουμε να λέμε σήμερα, ότι κάποιος δεν είναι καλά, έχει χάσει τα λογικά του, δεν έχει σώστα σφαίρα, κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπουμε τους συνεχείς εσωτερικούς μονολόγους, παύλα διαλόγους του Ρασκόλνικοφ. Προσπαθεί να πάρει θάρρος από αυτούς, να μην πάει να πει την αλήθεια ποτέ. Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από αυτούς τους μονολόγους. Πάνω από 10-15 φορές έχω μετρήσει στο έργο, κάποιος τον λέει τρελό. Βέβαια. Μα αυτό, προσέξτε το κακό. Πάλι θα θυμηθώ τον πατέρα Ανανία. Mm-hmm. Το κακό καθεαυτό, μου είχε πει κάποτε, είναι παράλογο και αλόκοτο. Mm-hmm. Και αν πας να το ερμηνεύσεις, τρελαίνεσαι. Mm-hmm. Το κακό, ο φόνος που κάνει ο Ρασκόλνικοφ, κατευθείαν μετά τρελαίνεται. Δηλαδή και πριν είχε, γιατί η ιδέα που καλλιεργεί τον τρελαίνει είναι από μόνη της, την προσπαθεί να ερμηνεύσει, κάνει αυτό που mm-hmm. μου είπε ο πατήρ Ανανίας, προσπαθεί να ερμηνεύσει την ιδέα του, την mm-hmm. τρελή του ιδέα. Να δικαιολογήσει μάλιστα το φόνο. Mm-hmm. Και μετά, μετά το φόνο δε αποτρελαίνεται εντός εισαγωγικών, γιατί τα μυαλά του 400 τάχει, mm-hmm. αλλά και έρχεται δηλαδή ο διχασμός, το ότι διαπράττει το φόνο. Ξέρετε το όνομα, ξαναείπα πριν για τα ονόματα, η μεγάλη, ο Ντοστογεύσκη δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα ονόματα. Ρασκόλνικοφ παράγεται το επώνυμό του από το ρασκόλ, που στα ρώσικα σημαίνει σχίσμα, διαχωρισμός. Και όταν σκιστεί η ψυχή του ανθρώπου, όταν το μυαλό, μετά το μυαλό σχιζοφρενείς και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Και εδώ σημειώνω πρόχειρα, δηλαδή για να δούμε ότι δεν ήμουν αδικό και τικαίο, ότι πολλοί ήρωες του Ντοστογεύσκη έχουν τα ονόματα τους δηλωτικά των αντιφατικών σχέσεων που υπάρχουν. Ακριβώς. Ο Ραγκόζιν, παράδειγμα. Θα μας τα πείτε αυτά. Πρέπει να κάνουμε μια ακόμη μικρή αναγκαστική διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφουμε. Σας ακολουθώ αρκετό καιρό και έχω βεβαιωθεί για την αξιόλογη προσπάθειά σας που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μου. Με ποιο τρόπο μπορώ να σας υποστηρίξω? Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Για να μας υποστήριξετε, μπορείτε να σαρώσετε την εικόνα που βλέπετε τώρα με το κινητό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Αλλιώς γράψτε τη διεύθυνση που φαίνεται τώρα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η ομάδα του αντιφώνου σας υπόσχεται ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Το πρόβλημα του κακού» στο έργο «Έγκλημα και τιμωρία» του Ντοστογεύσκη. Και η εκπομπή αυτή, είπαμε, εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Ντοστογεύσκη και τα 140 χρόνια από την κοίμησή του. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτρο φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που με όλα αυτά τα σχόλιά της έτσι τροφοδοτεί τη συζήτησή μας με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αξίζει να ακουστούν, ώστε να μπορέσουμε κατά το δυνατόν και στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής ώρας που αφιερώνουμε για το έγκλημα και τιμωρία, να προσεγγίσουμε αυτό το μέγιστο ζήτημα, το μέγιστο πρόβλημα του κακού και στις διαστάσεις που θέλει ο Ντοστογεύσκη να το θέσει σε αυτές τις διαχρονικές διαστάσεις. Κυρία Μαλάμου, σας δίνουμε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Έλεγα για τα ονόματα, όπως είναι στην αρχαία τραγωδία, η Δίποδας, μιας και αναφέρθηκα πριν, mm-hmm. ξέρουμε όλοι ότι είναι από το ίδημα, ιδάω το ρήμα, πρίζομαι, πρισμένα πόδια, αυτός mm-hmm. με τα πρισμένα πόδια.
Και συγχρόνως είναι το ρήμα είδα με όμικρον γιώτα, είδα ότι δεν είδα, που σημαίνει γνωρίζω. Είναι αυτός με τα πλεισμένα πόδια που δεν γνωρίζει το ένιγμα των ποδιών. Θυμηθείτε τις σφίγγες το ένιγμα, το τετράποδο, δίποδο, τρίποδο που είναι ο άνθρωπος. Γνωρίζει γενικά για τον άνθρωπο και δεν έχει ιδέα πώς είναι πλεισμένα τα δικά του πόδια. Το πρόβλημα των δικών του ποδιών. Και εδώ πάμε στο πρόβλημα της αυτογνωσίας, όπως καταλάβατε. Δηλαδή, και γι' αυτό λέω ότι είναι, καλά, ότι είναι μεγάλος ο Ντοστογιέφσκι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, έτσι είναι ανόητο. Αλλά το ότι τα ονόματα στα οποία οι Ρώσοι δίνουν επίσης πολύ μεγάλη σημασία, είναι ή αυτό που είμαστε ή αυτό που πρέπει να γίνουμε, λένε, είναι πολύ σημαντικά και οι ήρωές του έχουν, ο Ρασκόλνικοφ είναι, είπαμε το όνομά του, δηλώνει το διχασμό, ήδη που υφίσταται το μυαλό του και η ψυχή του. Όπως είναι ο Ραγκόζιν, ο δαιμονικός ήρωας, ο σκοτεινός τελείως άνθρωπος, χοντρικά, στον ηλίθιο, που πάει να σκοτώσει και τον πρίγκιπα, που είναι από το. Η λέξη ρογ στα βρήκα στα ρωσικά σημαίνει κέρατο. Δηλαδή παραπέμπει στο διάβολο, στον απατημένο σύζυγο, στα ανθρώπινα και ούτω καθεξής. Ο ίδιος ο πρίγκιπας Μίσκιν είναι λέον, λιοντάρι, μυς και από το ελληνικό. Μυς και μάους μετά, έτσι είναι ο μυς, το ποντίκι. Δηλαδή λιοντάρι και ποντίκι. Αν το μεταφράζαμε έτσι, αστεία θα ήταν Ποντικόπουλος. Λέων Ποντικόπουλος. Ποτέ είναι πόσο δύναμος και ταυτοχρόνως πόσο δυνατός. Και το πιο τραγικό είναι η Αναστάζια Φιλίπποβνα, η Αναστασία, η περίφημη Καλονή, που τρελαίνεται από τις ανοχές και που άλλοι τις δημιούργησαν. Η Αναστάζια Φιλίπποβνα, Αναστασία, η Ανάσταση, και το επώνυμό της είναι Μπαράσκοβα. Που Μπαράσκοβα, η λέξη είναι μέσα, παράγεται από τη λέξη που σημαίνει αμνός. Ο αμνός που πάει για σφαγή. Ο πρίγκιπας, είναι ο αγαπημένος μου ήρωας, βλέπετε. Ο Ρασκόλνικοφ, αρχίζει ο διχασμός του Ρασκόλνικοφ, διότι ξεκίνησε από την κακή βάση, ότι το κακό δεν είναι κακό. Όλο το πρόβλημα του κακού, πιστεύω, είναι ότι να πιστεί ο άνθρωπος, δηλαδή εμείς, ο ήρωας, εν το προκειμένο, ότι δεν είναι κακό. Δεν υπάρχει κακό. Και αυτό, ξέρετε, στην εποχή μας είναι, εγώ πιστεύω, το πιο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Ούτε αυτό είναι κακό, ούτε το άλλο είναι κακό. Όλα είναι ένα. Είναι και μία αντίληψη αυτή. Και πάμε πολύ μακριά, ξέρετε. Έτσι, έτσι. Χθες, κυρία Μαλάμου, είπατε κάτι για το πώς μεγάλοι άνθρωποι, διάσημοι άνθρωποι και σημαντικοί στην επιστήμη που ο καθένας σε κάθε περίπτωση υπηρετούσε, και ο Φρόιντ και ο Ένστάιν, εξέφραζαν κάποιες απόψεις οι οποίες είχαν άμεση σχέση με το τεράστιο έργο του Ντοστογιέφσκι. Και κάνατε και μια μικρή αναφορά στο ζήτημα των ονείρων. Βλέπουμε ότι τα όνειρα αυτά έρχονται μέσα στο έργο να επισκεφθούν τον Ρασκόλνικοφ. Είναι καταλυτικά. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τις δυνατότητες να τα αναλύσω ψυχολογικά. Όμως είναι προφανές ότι ο Ντοστογιέφσκι επιχειρεί να θέσει αυτό που είπατε και πιο πριν, αυτό το δωμάτιο, το υπόγειο, να το φέρει στην επιφάνεια. Σε ένα σημείο του έργου συγκεκριμένα αναφέρει: «Στις άρρωστες καταστάσεις τα όνειρα διακρίνονται συχνά για την εξαιρετική του ζωντάνια, για τα δυνατά χρώματά τους και την υπερβολική ομοιότητά τους με την πραγματικότητα. Μερικές φορές ο πίνακας είναι τερατώδης, ο διάκοσμος όμως και όλη η εξέλιξη της παράστασης έχουν τέτοια λιθοφάνεια, τόσο λεπτές και αναπάντεχες αποχρώσεις και αγγίζουν τόσο πολύ την καλλιτεχνική τελειότητα, ώστε εκείνος που βλέπει το όνειρο δεν μπορεί ποτέ να το αναπλάσει ξύπνιος, έστω και αν είναι καλλιτέχνης σαν τον Πούσκιν ή τον Τουργένιεφ». Καταπληκτικό. Τι ωραίο που είναι. Είναι μία αναφορά λοιπόν που γίνεται εδώ στα όνειρα, αλλά θα παρακαλούσα να επιμείνουμε λίγο περισσότερο. Ναι. Επιμένουμε, γυρίζουμε πάλι, μέχρι εκεί που είμαστε, ότι δεν είναι, όπως λέει ο ίδιος, θα ήμουν ευτυχισμένος αν είχα κάνει το φόνο από φτώχεια, για να κλέψω, για τη ληστεία. Γι' αυτό τι έκανες, προσέξτε, όταν εξομολογείται στην Σόνια, εκείνη αντιλαμβάνεται αμέσως τα πράγματα. Τι έκανες στον εαυτό σου, είπε με απελπισία. Σηκώθηκε απότομα και ρίχτηκε στο λαιμό του, αγκαλιάζοντάς τον με τα δυο της χέρια και τον έσφιξε δυνατά πάνω της.
Δεν υπάρχει κανένας στον κόσμο τούτο τόσο δυστυχισμένος σαν και σένα, του λέει. Και όταν συνεχίζει, δηλαδή ο Ρασκόλνικοφ γοητεύεται από την ιδέα του. Και πάμε τώρα εδώ πια στον 19ο αιώνα και στον, είναι δηλαδή στον υπερανθρωπισμό, στον νεοσφορισμό του μηδενισμού που είναι η άλλη μορφή. Είναι δηλαδή ένας υπεράνθρωπος, νιτσεϊκός υπεράνθρωπος, πριν τον Νίτσα. Γι' αυτό και ξέρετε, όταν ο Νίτσα βρήκε, διάβασε το υπόγειο. Είπε ότι αυτός είναι δικός μας. Βρήκα έναν αδελφό. Μόνο που δεν μπόρεσε να πάει παρακάτω. Ναι. Και έπαθε τα δικά του. Δηλαδή θα ήταν διαφορετική και η εξέλιξη του ίδιου του Νίτσα. Αλλά ο άνθρωπος εκεί που ο Θεός είναι νεκρός, στον Νίτσα, και είναι τόσο τραγικό αυτό, είναι μάρτυρας του δυτικού πνεύματος, Νίτσα, δεν είναι αστεία υπόθεση. Και πρέπει να επινοήσω με τον υπεράνθρωπο, αφού ο Θεός είναι νεκρός. Εδώ υπάρχει. Είναι ορθόδοξος ο Ντοστογεύσκη και ο ήρωάς του. Αλλά υπάρχει αυτό που έλεγα, το πνεύμα της εποχής. Και μπορεί να πάμε εδώ στον Χέγγελ και στους υπόλοιπους, έτσι, η φιλοσοφία της εποχής και το πνεύμα της εποχής. Είναι ο Ναπολέοντας, η μυθική μορφή του Ναπολέοντα, που γίνεται το πρότυπό του. Δηλαδή, δεν υπάρχει Θεός για μένα, αποφασίζω για τη ζωή των άλλων. Αυτός είναι ο σφορισμός του Ρόντια, του Ρασκόλνικοφ. Αποφασίζοντας για τη ζωή των άλλων, γίνεται Θεός. Στη θέση του Θεού που τον έχει καταργήσει. Αυτό. Και αντί να βάλει τον εαυτό του στη θέση του Θεού, να γίνει αυτός υπεράνθρωπος, υπάρχει ένα είδωλο. Ο Ναπολέον. Μην ξεχνάμε τους Ναπολεόντιους πολέμους και πώς σε μηδέν χρόνο, δηλαδή, γιατί σήμερα είναι μακριά αυτό ιστορικά. Ναι. Να θυμηθούμε τον πόλεμο και η ειρήνη του Τολστόη. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε εμείς σήμερα το μέγεθος και την έλξη και η γοητεία που ασκούσε αυτό το πρόσωπο για πολύ μεγάλο διάστημα. Υπάρχει ο Νετσάγεφ και ο κύκλος των μηδενιστών και των άλλων που διαδέεται στην εκτέλεση του φοιτητή που είναι πρότυπο για πολλούς ήρωες του Ντοστογεύσκη, στον οποίο κύκλο πρόκειται. Είχε μπλεχτεί ο Ντοστογεύσκη, τα ξέρουμε αυτά από τη ζωή του και δεν είναι ανάγκη να επιμείνω. Υπάρχει δηλαδή αυτό που είπα, η δικαίωση του εγκλήματος και ο μεγάλο ιδεατισμός, με την, όχι την έννοια που το εννοούμε στην ιστορία τη δική μας, ότι σκοτώνοντας μία ψήρα, η μεγάλη της ζωής, εδώ θέλετε να το διαβάσετε, το ότι πώς έκανε διαβάστε η ιδέα εσείς, του. Παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις, λέει, στην Σόνια, τι έκανα, όχι, δεν θα ήμουνα, δεν το έκανα για να πάρω τα χρήματα για να, και να κάνω καλό στη μητέρα μου, στην αδελφή μου και σε εσένα, ας πούμε, και σε όλους τους φτωχούς. Ήθελα να γίνω Ναπολέοντας, γι' αυτό τη σκότωσα, καταλαβαίνεις τώρα. Όχι, ψιθύρισε δειλά και με αφέλεια η Σόνια. Μίλησε μου όμως. Μίλησε, θα καταλάβω. Θα καταλάβω μέσα μου, τον παρακαλούσε. Θα καταλάβεις. Πολύ καλά, θα το δούμε. Σταμάτησε και βυθίστηκε για λίγο σε συλλογή. Να πώς έγιναν τα πράγματα. Έβαλα μια μέρα στον εαυτό μου τούτη την ερώτηση. Τι θα γινότανε αν βρισκόταν ο Ναπολέοντας, λόγου χάρη, στη θέση μου. Και αν δεν είχε την Τουλώνα, ούτε την Αίγυπτο, ούτε την διάβαση των Άλπαιων για να αρχίσει την καριέρα του. Μα αντί για όλα αυτά τα γραφικά και μνημειώδη πράγματα, υπήρχε μονάχα κανένα γελίο γεροχούφταλο, καμιά γριά του κογλήφα, που θα έπρεπε να τη δολοφονήσει για να πάρει τα λεφτά από την κασέλα της. Για την καριέρα του, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα έφτανος εκεί, αν δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Θα το έπαιρνε κατάκαρδα, γιατί θα έκανε μια πράξη κάθε άλλο παρά μνημειώδη και αμαρτωλή επίσης, ο Ναπολέοντας. Λοιπόν, πρέπει να σου ομολογήσω πως τούτη η ερώτηση με βασάνισε τρομερά. Τόσο που νιώσα φοβερή ντροπή όταν κατάλαβα στο τέλος, εντελώς ξαφνικά, χωρίς να ξέρω κι εγώ πώς, όταν κατάλαβα πως δεν θα του κακοφαινόταν καθόλου. Πως δεν θα του περνούσε καν η σκέψη ότι η πράξη του δεν θα ήταν μνημειώδης. Και πως δεν θα βλέπε τίποτα σε όλα αυτά που να μπορούσε να τον σταματήσει και πως αν δεν του έμεινε άλλος τρόπος θα αντιστραγκάλιζε τη γριά χωρίς να το σκεφτεί καθόλου. Λοιπόν κι εγώ έπαψα πια να το σκέφτομαι και τη δολοφόνησα ακολουθώντας το παράδειγμά του. Έτσι ακριβώς έγινε. Σου φαίνεται αστείο? Ναι, Σόνια, το πιο αστείο από όλα είναι ίσως πως τα πράγματα γίναν ακριβώς έτσι. Και αυτό επαναλαμβάνεται πολλές φορές, το λέει ο Πορφύρης, ο υποθεωρητής, το λέει στην αδελφή του, το λέει ο φίλος του, το λένε όλοι. Δηλαδή είναι πολλές φορές αυτό που έρχεται και ξανάρχεται. Το ότι η ιδέα του θα γίνω Ναπολέοντας αν περάσω πάνω από το πτώμα της γριάς. Και φυσικά σκοτώνει και έναν ανθρώπινο άνθρωπο που είναι η αδελφή της.
Mm-hmm. Και όπως είπατε εσείς χτες στη συζήτηση, ότι εκεί, πέστε το σας παρακαλώ, το πώς σκότωσε ο τρόπος που σκοτώνει με το τσεκούρι τη μια και την άλλη. Εδώ είναι ένα θέμα που το θέτουμε απλώς προσκέψη, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν είμαστε εγκληματολόγοι. Απλώς αξίζει να κάνουμε μια αναφορά σε μια λεπτομέρεια. Σκοτώνει την ενεχειροδανίστρια, τη γριά, με το πίσω μέρος του τσεκουριού. Επιλέγει δηλαδή το χτύπημα που θα φέρει τον θάνατο να μην γίνει με την μπροστινή πλευρά, με την κόψη του τσεκουριού, του μπαλτά. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο ο άνθρωπος που θα τον αποκαλύψει, επιλέγει η επίθεσή του να είναι ακόμα πιο ανατριχιαστική, να το πούμε έτσι. Πιο φρικτή, επιθετική, πιο φρικτή. Και επιλέγει να την σκοτώσει με την κόψη του μπαλτά. Ναι. Και είναι φοβερή η περιγραφή του, το πώς πέφτει με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο. Η πιο αγαθή ψυχή του έργου, θα έλεγα. Mm-hmm. Μια από τις πιο αγαθές ψυχές. Μαζί με τη Σόνια. Αυτό όμως, ναι, μαζί με τη Σόνια. Ναι, και τα παιδιά, υπάρχουν πολλοί mm-hmm. άνθρωποι μέσα. Και, αλλά τούτη εδώ είναι αφελής και όλα, και μάλιστα τόσο αφελής, που λέει κάποια στιγμή ότι κάποιος που διηγείται την ιστορία, ότι μένει συνεχώς έγκυος. Καταλαβαίνετε την εκμετάλλευση που γινόταν, που το ήταν το χθεσινό μας θέμα, mm-hmm. από τη μεριά των ανδρών. Έτσι. Και πάμε εδώ, δηλαδή αυτό ακριβώς το πρόβλημα του ανθρώπου, είναι το πρόβλημα του Θεού. Mm-hmm. Και το πρόβλημα, το αντί να είναι αυτό που γίνεται με τον Ρασκόλνικοβ στη συνέχεια, είναι ότι η ελευθερία που την, πώς να πω, την εξαργύρωσε, σε εισαγωγικά ανοφερεί, τόσο φτηνά. Mm-hmm. Η ελευθερία θα ήταν, σκοτώνοντας την γριά ψήρα, mm-hmm. να γίνει αυτός απολέοντας. Ναι. Και λέει πάλι, να το, θέλετε να το διαβάσετε ή να το διαβάσω? Δεν το έχω μπροστά όταν μου, αν θέλετε να το πείτε, ναι, το ναι, μπροστά, ναι. Όταν μιλάει στην αδελφή του, γι' αυτό σας mm-hmm. είπα, αυτό επαναλαμβάνεται σε πολλά σημεία. Mm-hmm. Στην αδελφή του πια, που λέει, είναι αργά, πριν ακριβώς πάει να παραδοθεί, πάω να παραδοθώ. Mm-hmm. Δεν ξέρω όμως γιατί πάω να παραδοθώ. Δεν έχει μετανοήσει, έτσι. Ναι. Η μετάνοια δεν περιγράφεται από τον Ντοστογεύσκη. Mm-hmm. Γιατί ακόμα δεν την ήξερε το ίδιο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Mm-hmm. Χοντρά δάκρυα κυλούσαν στα μάτια της Ντούνιας. Κλαις, αδελφή, μπορείς όμως να μου δώσεις το χέρι σου. Και αμφιβάλλεις, τον αγκάλιασα και την έσφιξε πάνω της. Μην τάχα ξεπλένεις το μισό σου έγκλημα πηγαίνοντας να υποφέρεις, ξεφώνησε σφίγγοντάς τον στην αγκαλιά της και φιλώντας τον. Ξεπλένεις το έγκλημά σου πηγαίνοντας να παραδοθείς και να πας στα κάτεργα. Και εκεί γίνεται έξαλλος πάλι ο Ρασκόλνικοβ. Έγκλημα, ποιο έγκλημα, φώναξε αυτός με κάποια ξαφνική λύσα. Τότε σκότωσα μια συχαμερή, βλαβερή ψήρα, μια γριά του κογλύφα, που πιανε άδικα τον τόπο στη γη, που αν τη σκότωνες θα σου συγχωριόταν 40 αμαρτίες. Που ρούφαγε το αίμα των φτωχών, αυτό το λες έγκλημα εσύ? Δεν το σκέφτομαι καθόλου και ούτε σκέφτομαι να το ξεπλύνω. Τι τους έπιασε όλους μα το ναι και μου λένε και μου ξαναλένε από παντού. Έγκλημα, έγκλημα. Τώρα μόλις βλέπω καθαρά όλον τον παραλογισμό της μικροψυχίας μου. Mm-hmm. Τώρα που τα αποφάσισα πια να πάω να υποστώ αυτή την τροπή, χωρίς να είναι διόλου ανάγκη, έχει μετανιώσει κιόλας που θα πάει να παραδοθεί. Mm-hmm. Το αποφασίζω μόνο και μόνο γιατί είμαι ένας μικρόψυχος. Ένας τυποτένιος που δεν αξίζει τίποτα και ίσως από συμφέρον ακόμα, όπως μου πρότεινε και εκείνος ο Πορφύρης, ο αστυνομικός διευθυντής. Αδελφέ μου, τι είναι αυτά που λες? Μα έχεις θέμα, ξεφώνησε απελπισμένη η Ντούνια. Που το χύνουν όλοι, βιάστηκε να πει αυτός σχεδόν παράφορα. Που χύνεται και χυνόταν πάντα σε τούτον τον κόσμο, σαν καταράκτης. Που το χύνουν σαν σαμπάνια και τους στεφανώνουν ύστερα γι' αυτό στο Καπιτόλιο. Και τους ονομάζουν ύστερα ευεργέτες της ανθρωπότητας. Μα κοίταξε λοιπόν προσεκτικότερα. Άνοιξε τα μάτια σου και δες. Ήθελα το καλό των ανθρώπων και θα έκανα εκατοντάδες και χιλιάδες καλές πράξεις σαν αντιστάθμισμα της μιας μου αυτής ανοησίας. Και ούτε νοησίας, ανικανότητας μάλλον, γιατί όλη αυτή η ιδέα δεν ήταν δά και τόσο ανόητη όπως φαίνεται τώρα, ύστερα από την αποτυχία. Mm-hmm. Όταν αποτυχαίνεις, όλα φαίνονται ανόητα. Και τελειώνει, αν τα κατάφερνα, παραλείπω, θα με στεφανώνανε. Τώρα όμως, στη φυλακή. Και είμαι κι εγώ μία ψήρα. Απέδειξε πως είμαι μία ψήρα, ναι. Λέει. Ναι. Αλλά αυτό όλο, το ότι ταυτοχρόνως αυτό η ελευθερία, το θέμα του κακού, πιστεύω, είναι θέμα ελευθερίας του ανθρώπου. Τι θα την κάνει,
Και δεν υπάρχει πιο δύσκολο πρόβλημα από το να πού θα αποθέσουμε την ελευθερία μας. Όταν τον ανακρίνει και που είναι πια, είναι δεδομένο ότι ο Πορφύρης έχει αντιληφθεί ότι είναι αυτός, του λέει μην περιφρονείς τη ζωή. Μην περιφρονείς έτσι τη ζωή, προσέξτε το. Συνδέει το φόνο με την έλλειψη αγάπης, δεν αγαπάς τη ζωή. Και είναι επόμενο, δηλαδή επέλεξε το θάνατο. Και εκεί που περίμενε ότι με το φόνο θα γίνει ελεύθερος, θα γίνει μεγάλος, θα μεγαλουργήσει και θα ανήκει στους εκλεκτούς, επήλθε όλος ο διχασμός. Η ψυχή του, δηλαδή ο ίδιος είναι, αισθάνεται αποτυχημένος, αυτό που σας είπα. Και σε κάποιο άλλο σημείο, σε σχέση με αυτό που λέτε πάντοτε και που περιγράφεται, κυρία Μαλάμου, αναφέρει, το μεταφέρω τώρα έτσι ελεύθερα, ότι δεν ήμουν ικανός για κάτι άλλο, ήμουν ικανός μόνο για το φόνο και όχι για να περάσω απέναντι, να περάσω στην άλλη όχθη. Να προσέξουμε λίγο κάτι εδώ. Φαίνεται ότι η συνείδησή του τον ελέγχει για λάθος πράγμα. Δεν τον ελέγχει για το φόνο, αλλά τον ελέγχει γιατί δεν κατάφερε να φτάσει στη νεοσφαιρική του σκέψη και να την κάνει πράξη, να περάσει στην τάξη και στην όχθη των εξαιρετικών ανθρώπων. Ακριβώς αυτό. Και εδώ πάλι, αν μπορούσα να δρασκελίσω πάνω από εμπόδια ή όχι, θα είχα την τόλμη να σκύψω και να πάρω τη δύναμη ή όχι, να είμαι ένα τρέμον οντάριον, προφανώς, ή έχω το δικαίωμα να σκοτώνεις. Αν έχεις το δικαίωμα να σκοτώνεις, είπε χτυπώντας τα χέρια της η Σόνια. Όχι, αχ, Σόνια, είπε αυτός νευριασμένος. Μη με διακόπτεις. Θέλω να σου δώσω να καταλάβεις ένα πράγμα μονάχα. Πως ήταν ο διάβολος, τώρα έχουμε και τις αντιφάσεις του, αλλά βλέπετε ότι έχει μια συνείδηση που με έσπρωξε εκεί. Για να μου δείξει ύστερα αμέσως πως δεν είχα το δικαίωμα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Γιατί είμαι το ίδιο ψήρα όπως και όλοι οι άλλοι. Με κορόιδεψε. Και πάμε εδώ στην απάτη του διαβόλου. Αν δεν ήμουν ψήρα, και τώρα έχω έρθει σε σένα, καλώς όρισε τον επισκέπτη σου. Αν δεν ήμουν ψήρα, θα ερχόμουν ποτέ σε σένα. Περιφρονεί ακόμα τη Σόνια. Και την περιφρονεί με στην τελευταία σελίδα του βιβλίου. Και παρόλο που έπεσε και προσκύνησε τα πόδια της και προσκυνώσε το πρόσωπό σου, όχι εσένα, αλλά όλο τον ανθρώπινο πόνο, αισθάνεται μίσος για τη Σόνια. Άκου, όταν πήγα τότε στη γριά, πήγα μόνο για να δοκιμάσω. Και λες, δολοφόνησα τη γριά, λέει παρακάτω. Όχι. Δολοφόνησα τον εαυτό μου. Σύντριψα τον εαυτό μου μια για πάντα, ανεπανόρθωτα. Ήταν όμως ο διάβολος που σκότωσε εκείνη τη γριά και όχι εγώ. Φτάνει, Σόνια, φτάνει. Άσαμε στα χάλια μου. Και όταν λέει τι να κάνω, πόσο υποφέρει η Σόνια, δεν μπορεί να μένει άναυτη μπροστά στον πόνο που λέει δεν είναι κανείς πιο δυστυχισμένος. Τι να κάνω, λέει τώρα. Εδώ ακούστε το. Τι να κάνεις, φώναξε αυτή και πετάχτηκε πάνω. Τα μάτια της που ήταν γεμάτα δάκρυα λάμψανε ξαφνού χαρούμενα. Σήκω πάνω. Τον έπιασε από τον ώμο. Αυτό σηκώθηκε κοιτάζοντάς την σαν χαμένος. Πήγαινε αμέσως αυτή τη στιγμή. Στάσου σε ένα σταυροδρόμι. Φίλησε πρώτα το χώμα που το βεβήλωσες. Υποκλείσου σ' όλο τον κόσμο και πες σ' όλους τους ανθρώπους δυνατά. Είμαι δολοφόνος. Τότε ο Θεός θα σου ξαναστείλει τη φλόγα της ζωής. Θα πας. Και όταν πια θυμάται είναι στην πλατεία και πέφτει και φυλάει το χώμα όντως λίγο πριν πάει στο αστυνομικό τμήμα να παραδοθεί. Θυμάται αλλά τον θεωρούν τρελό όπου θα πάει λέει στα Ιεροσόλυμα και τέτοια. Αυτό δηλαδή ότι ο φόνος, το ότι ήρθες, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνοντας στη θέση του Θεού που ορίζει τη ζωή και το θάνατο. Έτσι. Με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το αγαπημένο Ευαγγέλιο που διαβάζεται και με την Ανάσταση του Λαζάρου και η ιδέα που υπάρχει μέσα ότι θα είναι κάτι, κάτι θα συμβεί στο τέλος για αυτόν τον άνθρωπο, είναι, ο Χριστός λέει, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η οδός, ο δρόμος, η δράση του ανθρώπου, η ζωή, και η αλήθεια που ούτως ή άλλως είναι συνδέεται άμεσα με την ελευθερία, γνώσαστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Ο Ρασκόλνικοφ, καταργώντας τη ζωή, επιλέγει τα ακριβώς αντίθετα. Την ακινησία, κάθεται ώρες ατέλειωτες, παράλυτος, σαν παράλυτος, καμία δράση, καμία ενέργεια και είναι ένας ζωντανός νεκρός. Και μόνο στο τέλος
Δηλαδή η ζωή που του είπαν όλοι και αυτό που ο δικός μας, γιατί η πηγή της ζωής είναι ο Χριστός. Και αυτό το έχει αρνηθεί. Δεν πιστεύει στο Θεό, του λένε, και γι' αυτό τον θεωρούν άθεο, όπως και τον ίδιο τον Ντοστογιέφσκι και στα κάτεργα, και πάνε κάποια στιγμή να τον λιτζάρουν μέσα στα κάτεργα. Ενώ δεν ενοχλεί κανέναν και αντίθετα αγαπάνε όλοι τη Σόνια. Του λένε είσαι άθεος, αυτά στις τελευταίες σελίδες θυμάστε. Δεν πιστεύει στο Θεό, του φώναξαν. Θέλεις κρέμασμα. Τη δεύτερη εβδομάδα της Μεγάλης Τρακοστής. Που νηστεύαν όλοι για να πάνε να κοινωνήσουν οι βαρυπινίτες. Οι εγκληματίες του κοινού ποινικού κώδικα. Και γίνονται έξαλλοι μαζί του, είσαι άθεος, δεν πιστεύεις στο Θεό. Αντιλαμβανόταν αυτή την, πώς να πω, την νεοσφορική του αντίληψη. Στο σημείο αυτό, μιας και ολοκληρώνουμε, έχουμε ένα-δυο λεπτά ακόμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο επιλογικά των όσων πολύ σημαντικό να ακούσαμε και σήμερα από εσάς, κυρία Μαλάου. Ότι ακριβώς αυτό το ότι στο τέλος, όταν είναι στην οι τελευταίες σελίδες εντελώς του μυθιστορήματος, ότι είναι χάρη η μετάνοια. Είναι να ξαναβρούμε τον Θεό μας και τον αδελφό μας, έλεγε πάλι ο πατέρα Ανανία συνεχώς. Κάθεται κάποια μέρα και δεν βλέπει καν γύρω του. Δεν βλέπει ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος του υπογείου. Εκείνος είναι μέσα στο κλουβί, είναι μέσα στα σκοτάδια, δεν βλέπει. Κάποια στιγμή, λέει, πάνω από τον ψηλό όχθο, ξανοιγόταν μπροστά του μια μεγάλη θέα. Από το μακρινό απέναντι όχθο έφτανε αχνό ένα τραγούδι. Εκεί, στην ηλιόλουστη απέραντη στέπα, μόλις φαίνονταν σαν μικρές τελείες οι συνοικισμοί των νομάδων. Εκεί υπήρχε ελευθεριά και ζούσαν άλλοι άνθρωποι που δεν έμοιαζαν καθόλου με τούτους εδώ. Εκεί σαν να σταμάταγε και ο ίδιος ο χρόνος, ήταν σαν να μην είχαν περάσει οι αιώνες του Αβραάμ και των κοπαδιών του. Ο Ρασκόλνικοφ καθόταν ακίνητος και κοίταζε επίμονα. Οι σκέψεις του βουλιώνει μέσα σε αυτή τη ροή των σκέψεων, θυμηθείτε, σιγά σιγά έσβηναν μέσα στην ονειροπόληση, στην ενατένιση. Δεν σκεφτόταν τίποτα. Κάποια θλίψη όμως τον ανησυχούσε και τον βασάνιζε. Και τότε βλέπει τη Σόνια. Και δεν ήξερε πώς έγινε, μόνο μοιάσαν κάτι να τον άρπαξε και τον έριξε στα πόδια της. Έκλαιγε και αγκάλια στα γονατά της και τότε αντιλαμβάνεται ότι αγαπάει τον άνθρωπο που τον ακολούθησε στη θυσία και γίνεται ο ίδιος, αποφάσισαν να περιμένουν και να είναι υπομονετικοί. Έπρεπε να περάσουν άλλα 7 χρόνια. Τι τρομερά βάσανα και τι ατέλειωτη ευτυχία τους περίμενε. Όμως αυτός είχε ξαναγεννηθεί και το ξέρε και το νιώθε όλο του το είναι. Ενώ αυτή ζούσε μονάχα από τη δική του ζωή. Είχαν ξαναγεννηθεί με την αγάπη. Η καρδιά του καθενός είχε αποκτήσει μια αστήρευτη πηγή ζωής για την καρδιά του άλλου. Ζωής. Το θυμάστε. Και κάτω από το μαξιλάρι του τώρα πια βρισκόταν το Ευαγγέλιο. Το βιβλίο της Σόνιας που είχαν διαβάσει για την Ανάσταση του Λαζάρου και μας άφησε στο πιο ζωφερό σημείο συγγραφέας να υποθέσουμε ότι υπάρχει. Η ζωή και η Ανάσταση και η συνείδηση μαζί, αυτή που λέει ο μεγάλος ο δικός μας εθνικός ποιητής, δεν τόλπιζα να είναι ζωή. Μέγα καλό και πρώτο. Εξαιρετικός και ο τρόπος που επιλέξατε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά θερμά, κυρία Μαλάμου, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και σημερινή αλλά και χθεσινή συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είναι η τιμή και η χαρά δική μου, το επαναλαμβάνω, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε και καλά. Και σας και τους ακροατές μας.